Στα Τρίκαλα βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο πρώην Υπουργός Υγείας, βουλευτής και τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός. Αρχικά ο κ. Ξανθός επισκέφθηκε στο γραφείο του τον νέο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, κ. Γρηγορίου, συνοδευόμενος από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σάκη Παπαθόπουλο, τους πρώην βουλευτές, Παναγιώτα Θρυτσέλη και Χρήστο Σιμορέλη, καθώς και τοπικά κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο αργότερα ο κ. Ξανθός μίλησε στους εργαζομένους του νοσοκομείου, σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Εκεί αναφέρθηκε στην απόφαση της πρόσφατης συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που αφορά στην προσπάθεια προστασίας του εθνικού συστήματος υγείας και την υπεράσπιση του δικαιώματος για καθολική και ισότιμη φροντίδα υγείας. Ο πρώην υπουργός, μάλιστα, άσκησε έντονη κριτική στο κυβερνητικό έργο, τονίζοντας πως προωθεί την υπονόμευση της δημόσιας περίθαλψης, έτσι όπως επιχειρείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την προώθηση των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κοινωνία. Δεν ερχόμαστε τώρα εδώ, δεν είναι προεκλογική περίοδος. Είμαστε σε μια άλλη φάση. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Έχει αρχίσει σιγά-σιγά να δίνει τα δείγματα γραφής. Ο καθένας μπορεί να τα κρίνει. Εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε απλώς αντιπολίτευση. Πρώτο μας ενδιαφέρει να δώσουμε ένα σήμα στους ανθρώπους του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, οι οποίοι την προηγούμενη περίοδο, πραγματικά υπερβάλλοντας σε αυτούς, συνέβαλαν καθοριστικά στο να μην καταρρεύσει το ΕΣΥ και να στηριχθεί αυτή η γραμμή της καθολικής κάλυψης των αναγκών υγείας των ανθρώπων, της πρόσβασης των ασφάλιστων, της ενδυνάμωσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε, όχι με την ποιότητα που θα θέλαμε, όχι με τον ίδιο τρόπο παντού, προφανώς με δυσκολίες, προφανώς με ακόμα ανοιχτές πηγές από την κρίση και από την κινητότητα και από τα μνημόνια, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η επαφή. Και για μας, για να έχουμε ένα feedback του τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στο σύστημα υγείας, ποιες είναι οι πιο επίουσες και πιεστικές ανάγκες, άρα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο μας, αλλά και για να μπορέσουμε με τη δική σας την συμβολή και με το διάλογο αυτό και να αναστοχαστούμε για πράγματα που έγιναν ή δεν έγιναν ή έγιναν πλημελώς ή έγιναν και λάθος. Και άρα να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε προγραμματικά, να δώσουμε ένα στίγμα και ένα νέο αφήγημα πιο συγκροτημένο και πιο πιστικό. Αυτό είναι το νόημα. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τα θέματα, συνεχίζουμε να έχουμε ενδιαφέρον για το ΕΣΥ και τους ανθρώπους του και θέλουμε να έχουμε ένα ειλικρινή διάλογο και ένα διάβλο επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Δεν ερχόμαστε εδώ πέρα ούτε για να ευλογήσουμε τα γένια μας, μπορούμε να ακούσουμε ποια είναι η άποψή σας για το τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Κυρίως μας ενδιαφέρει, επειδή όπως σωστά είπε ο προηγούμενος πάλι ο Σάκης, υπάρχει μια συζήτηση τώρα, μια δημόσια συζήτηση, ότι πρέπει να δώσουμε χώρο στην αγορά, να δώσουμε περιθώριο επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα που το ΕΣΥ, εν πάση περιπτώσει, είναι όρθιο και είναι αξιόπιστο και είναι προσβάσιμο και έχει και αυξημένο κύκλο εργασιών, επιτρέψτε να πω, γιατί ο κόσμος απευθύνεται στα νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές, γιατί δεν έχει δυνατότητα όπως παλιά να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα λοιπόν που το πράγμα έχει μια αναπτυξιακή πορεία, σκέφτηκαν ότι πρέπει να δώσουμε και λίγο επενδυτικές ευκαιρίες και χώρο στους ιδιώτες για να βγάλουν και αυτοί κάτι της από τη λειτουργία του ΕΣΥ. Αυτό είναι περίπου το σχέδιο. Θα το δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Έχουν πει πιλωτικά για το 2020 ότι θα πάνε σε 3 νοσοκομεία. Τα 2 τα έχουν ανακοινώσει. Το ένα είναι της Λάρισας και το άλλο είναι το Αττικό. Και στα 2 πήγαμε. Πήγαμε στο Αττικό πρώτα και τώρα πάμε άλλο στη Λάρισα. Γιατί προσέξτε τώρα, δεν είναι μια απλή συζήτηση αυτή. Είναι ότι ταυτόχρονα συνοδεύεται με μια ιδέα ότι πρέπει να αλλάξουμε το νομικό καθεστώς των νοσοκομείων, να τα κάνουμε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, να καταργηθεί η πλήρης αποκρισία απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών, που ήταν το πυρηνικό στοιχείο του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ, να μπορούν οι ιδιώτες να έχουν στα νοσοκομεία ενδεχομένως συνεργαζόμενοι με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και να παρέχουν κλινικό έργο, να αλλάξει όλο το πλαίσιο και αυτό το οποίο ξέρουμε ως Δημόσιο Σύστημα Υγείας από την δεκαετία του 80 και μετά. Νομίζουμε ότι αυτό είναι μια τεράστια ανατροπή. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα το ΕΣΥ. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό.
Με τα κτίρια και τα μηχανήματα, αγαπητοί μου συνάδελφοι, νομίζω και εσείς η εικόνα είναι αντίστοιχη και εδώ. Ψηλά, χαμηλά, βρίσκουμε τρόπο, βρίσκουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, όλο και κάτι προχωράει. Αναβαθμίζονται οι υποδομές, οι κτηριακές, ο εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας κλπ. Το θέμα είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Εκεί είχαμε μια πραγματική δυσκολία, είχαμε περιορισμούς στα χρόνια της κρίσης. Τώρα που έχουμε ξεφύγει από αυτή τη φάση της μεγάλης πίεσης, νομίζω ότι οφείλουμε να έχουμε ένα πλάνο τετραετίας-πενταετίας σταδιακής κάλυψης των μόνιμων αναγκών με μόνιμο τρόπο. Και όχι με συμβασιούχους, με επικουρικό προσωπικό, με επικουρικούς γιατρούς κλπ. Όπως το κάνουμε αναγκαστικά σήμερα. Άρα η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να γίνει μέσα από το συνολικό σχεδιασμό του κράτους και της πολιτείας και όχι δίνοντας κομμάτια, τμήματα, ξέρω εγώ, και δραστηριότητα στο ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Μπορούμε να τη συζητήσουμε αν θέλετε. Και κυρίως είμαστε εδώ για να ακούσουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.